Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 9 Νοεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ηλέκτρα. Ενώ είναι ακόμα νοπό το χώμα που σκέπασε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, που εκτελέστηκε στους βουλιαράτες της Βορείας Υπήρου, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εν ντι Ράμα, με υβριστικές δηλώσεις, όχι μόνο προσβάλλει τη μνήμη του νεκρού, αλλά και όσους παρευρέθηκαν την Πέμπτη στην κηδεία του. Σε ένα απίστευτο κρεσέντο προκλήσεων, ο Αλβανός Πρωθυπουργός ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά αντί να ζητήσει έστω και αργά μια συγγνώμη για την ανέτεια δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Ο Εν ντι Ράμα, με ύφος παραπέμπει σε χυδαίο υβριστή στο διαδίκτυο και με δηλώσεις που δεν συνάδουν με την ιδιότητά του, επιτίθεται με αήθεις χαρακτηρισμούς εναντίον όλων όσων αποφάσισαν να παρευρεθούν στην εκρόσιμη τελετή και την εξώδια ακολουθία στο χωριό Βουλιαράτες της Βορείου Υπήρου. Η Αλβανία δεν τροπιάζεται από ορισμένους άξες τους που ζουν σαν ίενες και τραγουδούν σαν κοράκια, είπε ο Αλβανός Πρωθυπουργός για τους Βορειοϋπηρώτες και τους Ελλαδίτες που έδωσαν το παρόν το μεσημέρι της Πέμπτης στη κηδεία του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Συνεχίζοντας το παραλήρημα, το Ράμα δεν σεβάστηκε ούτε τη μνήμη του 35χρονου Έλληνα ομογενή, ούτε την οικογένειά του, προχωρώντας σε αήθεις και απαράδεκτες δηλώσεις. Προβοκάτορες κηδιών χαρακτήρισε ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εν ντι Ράμα όσοι παρευρέθηκαν στους βουλιαράτες και στην κηδεία του Κωνσταντίνου Κατσίφα, που ανήμερα της Εθνικής Απαιτίου της 28ης Οκτωβρίου εκτελέστηκε από τις επίλεκτες δυνάμεις της Αλβανικής Αστυνομίας. Απαντώντας σε σχόλια συμπατριώτη του που του ζήτησε να λάβει θέση για όσα διαδραματίστηκαν στους βουλιαράτες, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για όσους παρευρέθηκαν στην κηδεία. Το κράτος μας δεν μάχεται ούτε με φέρετρα και ούτε με προβοκάτορες κηδιών. Όποιος ήρθε να προκαλέσει, εισήλθε ντρόπιο στον εαυτό του και τη σημαία του και αποχώρησε. Πατριωτισμός δεν σημαίνει να μισείς τον άλλον και τη γλώσσα του, αλλά να αγαπάς τη χώρα και τη γλώσσα σου. Σχολίασε ο Αλβανός Πρωθυπουργός, απαντώντας στις υποδείξεις συμπατριώτη του που του ζήτησε να κάνει παρέμβαση και να βάλει τους Έλληνες στη θέση τους, δίνοντάς τους την αξία τους ως αλβανικό έθνος. Ο Εν ντι Ράμα, που λίγες ώρες μετά την εκτέλεση του Κατσίφα χαρακτήρισε τον νεκρό εξτρεμιστή και τρελό, έστρεψε τα πυρά του κατά όσων παρευρέθηκαν στην κηδεία του άτυχου ομογενή, φωνάζοντας συνθήματα και τραγουδώντας τραγούδια στη μνήμη του, αποκαλώντας τους βρωμερές υπάρξεις, αλλά επιχειρώντας ταυτόχρονα να φανεί διαλλακτικός, ρίχνοντας υποτίθεται γέφυρες φιλίας. Η Αλβανία δεν τροπιάζεται από ορισμένους άξες τους που ζουν σαν ίενες και τραγουδούν σαν κοράκια. Είναι βρωμερές υπάρξεις που βεβηλώνουν τον νεκρό που δήθεν τιμούν και μειώνουν την αξιοπρέπεια της σημαίας του έθνους τους, δήλωσε προκλητικά για τους Βορειοϋπηρώτες και Ελλαδίτες που βρέθηκαν στους βουλιαράτες. Είναι πλέον ολοφάνερο ότι ο κύριος Ράμα έχει ξεπεράσει πλέον τα εσκαμμένα και το λιγότερο που οφείλει είναι μια συγγνώμη από την Ελλάδα και τους πολίτες της που στήριξαν και στηρίζουν όσο καμία άλλη χώρα τους συμπατριώτες του που τόσα χρόνια κατοικούν και εργάζονται σε αυτή. Οι ανθεληνικές κορώνες του Αλβανού Πρωθυπουργού κορυφώθηκαν τη στιγμή που επικαλέστηκε σχεδόν όλο το ζωικό βασίλειο για να υβρίσει τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Ένα έθνος, ενώντας το ελληνικό, που έδωσε πολλά στην ανθρωπότητα ενός λαού που δεν ήταν και δεν θα μπορεί να είναι ποτέ εχθρός μας, μιας χώρας όπου οι Αλβανοί βρήκαν στέγη, το ίδιο όπως βρήκαν στέγη οι Έλληνες εμάς. Και αυτή, όπως κάθε άλλη χώρα, έχει την ατυχία να έχει τα δικά της γουρούνια και τα δικά της γαϊδούρια. Άμεση ήταν η αντίδραση του Τομεάρχη Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Κικίλια στις δηλώσεις Ράμα και επεσήμανε παράλληλα την απουσία αντίδρασης από την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών. Αν θεσμικά δεν σέβεται το ρόλο του ως ηγέτη της χώρας του, το επιστρέφονται οι χαρακτηρισμοί. Κανένας Έλληνας δεν δέχεται να προσβάλλεται κάποιος πατριώτης μας, ειδικά όταν θέλει να παραστεί στην κηδεία ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος έχασε πολύ άδικα τη ζωή του και σύμφωνα με αυτά που συλλέγουν όσοι ερευνούν το θέμα, ουσιαστικά θα μπορούσε να έχει συλληφθεί χωρίς να εκτελεστεί. Προς χάρη όλων των συμπατριωτών του Αλβανών που παραδέχεται ότι ζουν ειρηνικά στη χώρα μας και έχουν προκόψει, ο κύριος Ράμα θα έπρεπε να σκέφτεται πολύ πιο προσεκτικά τους χαρακτηρισμούς του, τόνισε ο Τομεάρχης Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας. Για απαράδεκτες και προκλητικές αποφάσεις και δηλώσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού έκανε λόγο και ο Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος με σχόλιο του στο Twitter κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σιωπά και τον αποθρασύνει. Ένταση επικράτησε το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας. Μαθητές έσπασαν τον αστυνομικό κλειό και εισέβαλαν στο κτίριο, ζητώντας συνάντηση με τον Υπουργό Κώστα Γαβρόγλου. Η διαμαρτυρία γίνεται για το νέο νομοσχέδιο της παιδείας. Πού είναι οι μαθητές! Ένταση επικράτησε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας αρχικά μπήκαν στο προάβλιο και στη συνέχεια μέσα στο κτίριο αφού σήκωσαν τα ρολά που είχαν κλείσει με εντολή του Υπουργού. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους αποτρέψουν με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση. Νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο με κεντρικό σύνθημα Αγώνας μαζικός πανεκπαιδευτικός θα είναι η απάντηση από εδώ και μπρος. Μετά την εισβολή, ομάδα μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών βρέθηκαν στον 5ο όροφο έξω από το γραφείο του Υπουργού. Στη συνέχεια, ύψωσαν πανό στο γραφείο του Υπουργού Παιδείας και αποχώρησαν. Μια ομάδα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πραγματοποίησαν κατάληψη σε γραφείο διπλανό από αυτό του Υπουργού Παιδείας, δηλώνοντας ότι θα παραμείνουν εκεί μέχρι να επιστρέψει ο κύριος Γαβρόγλου. Οι υπόλοιποι βρίσκονταν στο αμφιθέατρο για να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Ορισμένοι από τους εισβολείς φώναζαν το Υπουργείο τελεί υποκατάληψη μέχρι να έρθει ο Γαβρόγλου.
Στο κτίριο πάντως δεν βρισκόταν ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαυρόγλου, ενώ νωρίτερα είχε δοθεί δυνατότητα στους υπαλλήλους να αναχωρήσουν πριν τη λήξη του ωραρίου τους. Οι διαδηλωτές έγραψαν συνθήματα με μαύρο και κόκκινο σπρέι στους τοίχους, αλλά και στο πάτωμα, ζητώντας την παρέτηση του Υπουργού Παιδείας. Οι συγκεντρωμένοι αντιδρούν στο σχεδιασμό του νέου συστήματος εισαγωγής τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όπως υποστηρίζουν, το νέο σύστημα καθιερώνει περισσότερες εξετάσεις και ως εκ τούτου θα χρειαστούν περισσότερα φροντιστήρια με τα ανάλογα έξοδα που θα επιβαρύνουν τις οικογένειες. Νωρίτερα, δάσκαλοι και καθηγητές προκήρυξαν 3 ώρες στάσης εργασίας και συγκεντρώθηκαν στη 1 το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας σε μια κινητοποίηση που στήριξε και η ΑΔΔ. Η στάση έγινε τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού και 3 πρώτες του απογευματινού προγράμματος. Στο Παρίσι θα βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του τέλους του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο μετέβη σήμερα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες συνεδρίου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος SPD της Γερμανίας, ενώ θα έχει συνάντηση και με τον Αντικαγκελάριο και Υπουργό Οικονομικών. Από το απόγευμα του Σαββάτου, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται στο Παρίσι, όπου και θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Συγκεκριμένα το Σάββατο, από τις 11 το πρωί, ξεκινά το πυκνό πρόγραμμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, πρώτα με τον Πορτογάλο ομολογό του Αντώνιο Κώστα. Μία ώρα μετά θα έχει τέτα-τέτ με τον Αντικαγκελάριο και Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Όλαφ Σόλτς, ενώ στη 1:30 θα δει την πρόεδρο του SPD Ανδρέα Νάλες και στις 3 θα εκφωνήσει ομιλία στο συνέδριο του SPD. Το απόγευμα στις 5:30 θα βρίσκεται στο Παρίσι και στις 8 το βράδυ θα παρατεθεί δείπνο από τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν σε αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Την Κυριακή το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει στη τελετή εκατοτετριήδας από την ανακοχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ μετά θα παρατεθεί επίσημο γεύμα στο Προεδρικό Μέγαρο από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Τέλος, στις 3 το μεσημέρι θα παραστήσει σε τελετή εγγενείων του Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη, στις 3:30 θα είναι στη συνεδρία της Ολομέλειας και στις 6:15 ο Πρωθυπουργός θα έχει ομιλία στο πλαίσιο των εργασιών του Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη. Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στην Αθήνα. Αστυνομικοί που παρακολουθούσαν το σπίτι μέλους του Ρουβίκονα υποχρεώθηκαν από μέλη της αναρχικής συλλογικότητας να αποδείξουν την ιδιότητά τους, δείχνοντάς τους τις αστυνομικές τους ταυτότητες. Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης του Ζωγράφου με πρωταγωνιστές μέλη του Ρουβίκονα και αστυνομικούς. Η αναρχική συλλογικότητα ειδοποιήθηκε ότι 2 ύποπτα άτομα σε μηχανάκι βρίσκονται έξω από το σπίτι μέλους του Ρουβίκονα. Αμέσως η αναρχική ομάδα έσπευσε και περικύκλωσε τους 2 επιβαίνοντες στη μοτοσυκλέτα, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για μέλη φασιστικής οργάνωσης. Στη συνέχεια, τα μέλη του Ρουβίκονα ζήτησαν από τα 2 άτομα να δείξουν τις ταυτότητές τους, πράγμα το οποίο έκαναν και απεδείχθη ότι είναι αστυνομικοί. Να πείτε στους πολιτικούς προϊσταμενούς σας ότι θα έχουμε πρόβλημα. Μας απειλούν τα σπίτια, με τα πολιτικά δεν ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Ας στείλουν με αστυνομικούς στολές, είπε μέλος της αναρχικής συλλογικότητας. Εδώ λέμε τα δικά μας τα προβλήματα και δεν μας ακούνε, απάντησε ο ένας αστυνομικός. Άμα δούμε λίγο τους αυτούς. Εντάξει, παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Μας απειλούν τα σπίτια. Κάθεστε απ' έξω, δεν ξέρουμε τι είναι ο καθένας. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι πρέπει να τους πείτε ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορούν να έρχονται άνθρωποι με πολιτικά. Εμείς εδώ λέμε τα δικά μας τα προβλήματα και δεν μας ακούνε. Λοιπόν, δεν μπορούν να έρχονται άνθρωποι με πολιτικά να κάθονται να παρακολουθούν σπίτια. Δεν ξέρουμε τι είναι ο καθένας. Γράψανε έξω από τα σπίτια μας μια φασιστική οργάνωση. Μας παρακολουθούν διάφοροι περίεργοι τύποι. Άμα θέλουν να έρθουν στολές, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Η δικιά σας πολιτική προϊστάμενος στέλνει ανθρώπους εκεί από σπίτια και παρακολουθούν και δεν ξέρουμε τι είναι. Υπάρχει πλέον πρόβλημα. Περιβρούμε τα σπίτια μας. Μέσα στη νύχτα υπάρχουν άνθρωποι μέσα στη νύχτα με full face και κράνη. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Θα γίνει κανένα ατύχημα. Απλώς ενημερώστε τους πολιτικούς προϊστάμενους, γιατί και η ηγεσία της αστυνομίας παίρνει εντολές από συγκεκριμένους υπουργούς, ότι αυτό παράμετρο να τελειώνει τώρα. Θα έχουμε θέμα, έχουμε πρόβλημα. Υπήρξε τώρα εδώ πέρα, μας ήρθε σήμα ότι υπάρχουν 2 άνθρωποι έξω από το σπίτι μου. Ποιο είναι ο καθένας και τι θέλει να κάνει, θα βγει κανένας άνθρωπος δικός να τον χτυπήσουμε. Όχι, ρε παιδιά, έχετε δίκιο. Είστε με πολιτικά, δεν είστε αναγνωρίσιμοι εκείνη τη στιγμή. Δεν γνωρίζουμε τι είναι. Εκείνη την ώρα δεν παίρνει τηλέφωνο. Το 100. Το 100, δεν, εμείς είμαστε μια οργάνωση η οποία περιβούμε μόνοι μας σπίτια. Δεν μπορούμε να παίρνουμε το 100 ή οποιοδήποτε. Αντιλαμβάνεστε τώρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Απλώς να διεμηνήσετε εκεί που πρέπει, ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται συνέχιση. Θα έχουμε πρόβλημα, είναι επικίνδυνο και για εσάς και για εμάς. Παράλληλα, ο Ρουβίκονας ανήρτησε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου κείμενο στο οποίο προειδοποιεί την ελληνική αστυνομία.
ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, στο κείμενο αναφέρουν: «Δεν θα περιμέναμε το κράτος να κάτσει με σταυρωμένα χέρια στις δράσεις μας, ούτε να κοφεύσει απέναντι στις ειρήνες που επενδύουν στην ατζέντα νόμος και τάξη. Όταν όμως μέλη μας άρχισαν να στοχοποιούνται από φασίστες, η κατάσταση πέρασε τα όρια. Απειλές κάτω από τα σπίτια μας δεν προσπερνούνται από την αποδοχή ότι η δράση κατά της εξουσίας φέρνει και την αντίδρασή της». Ξεκαθαρίζουμε σε όλους τους τόνους ότι όπως οφείλουμε να πράξουμε από τις απόψεις και την πολιτική μας ταυτότητα, δεν πρόκειται να αφήσουμε απροστάτευτα τα μέλη μας. Κάθε απειλή θα συναντά άμεση κινητοποίηση. Ας ξέρουν όμως όλοι και η ελληνική αστυνομία ότι εμείς έτσι θα συνεχίσουμε να πράττουμε. Και ξεκαθαρίζουμε ότι η ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί, εφόσον μιλάμε για ασφαλίτες, θα βαρύνει την ελληνική αστυνομία και το κράτος. Μετά από σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο που παραμένει κλειστή η βυθιζόμενη γέφυρα των Ισθμίων, θα ανοίξει και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Την είδηση αποκάλυψε στο ραδιόφωνο του Ηλέκτρα 988 η διευθύνουσα σύμβουλος της Διόρυγας Κορίνθου, Έλενα Σάκη-Σλή. Η αποκόλληση χωμάτινων όγκων στα πρανή της Διόρυγας του Ισθμού τα ξημερώματα της Πέμπτης έφερε μια ευχάριστη είδηση στην επιφάνεια. Όπως αποκάλυψε η διευθύνουσα σύμβουλος της Διόρυγας Έλενα Σακισλή στη ραδιοφωνική εκπομπή του Ηλέκτρα 988 και τη Μαρίλια Κούζου, η βυθιζόμενη γέφυρα Ισθμίων που έχει παραμείνει εκτός λειτουργίας σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο ετοιμάζεται να ανοίξει και πάλι. Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε η κυρία Σακισλή, αν όλα πάνε καλά, η βυθιζόμενη γέφυρα θα μπορεί να λειτουργήσει ξανά από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου. Μάλιστα, στη συνέχεια, η διευθύνουσα σύμβουλος αποκάλυψε επίσης πως για τη διόρυγα του Ισθμού της Κορίνθου προβλέπεται να αφαιρεθούν όλα τα βραχώδη σημεία που κινδυνεύουν να πέσουν, έτσι ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον τόσες βράχων όπως αυτή συνέβη τις τελευταίες ημέρες και απασχόλησε ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έρχεται επιτέλους η γέφυρα των Ισθμίων που είχε κλείσει. Έρχεται και... εκεί είναι το θέμα, ότι έρχεται και τελικά μάλλον αυτό αντί να μας χαροποιεί, μας δημιουργεί και άλλα προβλήματα, εννοώ για τους άλλους και για μας. Εμάς μας χαροποιεί γιατί μια επίπονη διαδικασία στην ουσία της τελειώνει και θεωρώ ότι η αιτία όλων αυτών είναι αυτό το θέμα. Και για τη γέφυρα των Ισθμίων να ρωτήσω πότε αναμένεται να λειτουργήσει ξανά, εφόσον... Στην επόμενη, από Δευτέρα στην επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμη. Αν όλα πάνε καλά, ναι, τη Δευτέρα θα είμαστε έτοιμοι. Ήδη στο τέλος της εβδομάδας, σήμερα, αύριο, μέχρι την Κυριακή θα έχουν έρθει και τα τελευταία στοιχεία που περιμένουμε. Να μην σας λέω τώρα τις περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Πάντως είναι θέμα ημερών. Ναι. Είμαστε στο τελικό στάδιο πια. Είναι πλέον θέμα ημερών. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι πάντα να αντιμετωπίζουμε οτιδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται. Και αυτή τη φορά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι. Ήδη το φαινόμενο έγινε, αυτή η μικρή αποκόλληση, γιατί δεν ήταν κατάπτωση, έγινε τη νύχτα και το πρωί ήδη είχαμε δρομολογήσει τις εξελίξεις και τις εργασίες που έπρεπε να κάνουν, ούτως ώστε να αποκατασταθεί άμεσα. Τα φυσικά φαινόμενα δεν μπορείς να τα προβλέψεις, έτσι κι αλλιώς. Μπορείς όμως να προετοιμαστείς κατάλληλα, ώστε να τα αντιμετωπίσεις. Σε κάποια κομμάτια που θεωρούμε εμείς ότι είναι έτοιμα να... έχουμε μπει αποκόλληση, αυτά θα τα κάνουμε εμείς και ήδη τα κάνουμε. Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει αναρτήσεις στη Διάβια για τον Δήμο Κορινθίων, ο οποίος φαίνεται να έχει προσφέρει 7.000 ευρώ για στυλό και 6.500 ευρώ για ξύλα. Όπως καταγγέλλεται, τα ποσά που δαπανώνται είναι υπέρογκα, την ίδια ώρα που οι ανάγκες της πόλης και ευπαθών ομάδων της Κορινθού είναι τεράστιες. Οι συμβάσεις που αναρτώνται καθημερινά στη Διάβγη από το Δήμο Κορινθίων έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, αλλά και τεράστια ερωτηματικά για τα υπέρογκα ποσά που δαπανώνται. Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Κορινθίων, Αλέξανδρος Πνευματικός, πρόσφερε αναμνηστικά δώρα στους καλεσμένους του για τη σχολή επιμόρφωσης γονέων 15 στυλό γνωστής φίρμας έναντι του ποσού των 6.999 ευρώ. 7.000 ευρώ για 15 στυλό. Δεν το γνωρίζω, αλλά μου φαίνεται το νούμερο πολύ μεγάλο. Άλλο ένα προκλητικό και ανέτιο έξοδο ήταν οι 6.500 ευρώ για ξυλουργικά για τα αποδυτήρια του γηπέδου του Χλιομοδίου. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, Δημήτρης Μπίτζιος, τέτοιου τύπου ξυλουργικές εργασίες δεν είναι δυνατόν να κοστίζουν περισσότερο από 500 ευρώ. Είναι το καινούριο σχέδιο του Δημάρχου με τις απευθείας αναθέσεις. Βγήκε άλλο ένα 6.500 ευρώ για ξυλουργικά εδώ που βλέπετε αποδυτήρια, τα οποία μόλις τελειώσουν τώρα η εξέδρα του γηπέδου θα γκρεμιστούν για να πιάνε να μεταφερθούν στο κανονικό μέρος που θα είναι τα αποδυτήρια και των φιλοξενούμενων και της ομάδας της τοπικής που είναι κάτω από την εξέδρα.
Όπως είχα πει και πριν στο Facebook για μια κυρία εδώ πέρα, η οποία της έδωσε άλλα 6,5 χιλιάρικα σε κατηχορευτικά, ενώ σε κάποιους άλλους δεν δίνει καθόλου. Είναι αναλόγως ποιος θα μπει υποψήφιος. Αν θα μπει υποψήφιος, έχει και απευθείας ανάθεση και μπορεί να περάσει ό,τι θέλει και μέσω και ΠΑΠ και τέτοια. Άλλη μια απευθείας ανάθεση για να μπορέσει να βάζει υποψήφιους στο ψηφοδέλτιο ο Δήμαρχος. Δεν πρέπει να πάρει τα 500 ευρώ. Τώρα τι έχει φτιάξει, πώς έχει φτιάξει ένα ξενοδοχείο, δεν ξέρω, γιατί πήγα 20 ντουλάπες και τέτοια. Κοιτάξτε και το κτίριο αυτό εδώ πέρα που βγήκαν 6.500 ξυλουργικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και πληρώνουμε. Αλλά εντάξει, τα λεφτά όταν δεν είναι δικά σου και είναι των πολιτών που πληρώνουμε το πιο ακριβό νερό στην Ελλάδα, πιστεύω, και δεν το πίνουμε κιόλας, είναι κάτι καλό για να δίνουμε στους νταραβεριτζίδες. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν τα μέλη του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Αργολίδας Αργέας. Το πρωί, στο κτίριο του Υπουργείου Συγκοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στο Ναύπλιο, οι εκπαιδευτές επέδωσαν ψήφισμα στον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Μετά από διακοπή 6 εβδομάδων των πρακτικών εξετάσεων στα μαθήματα οδήγησης και συσσόρευση εκατοντάδων υποψήφιων οδηγών, οι σχολές έχουν οδηγηθεί σε απώλεια εσόδων και πάγωμα σχεδόν όλων των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Η κατάσταση αυτή έχει φέρει κλίμα αναστάτωσης στους υποψήφιους οδηγούς, οι οποίοι ενώ έχουν καταβάλει χρήματα δεν μπορούν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης. Κάποιοι μάλιστα από αυτούς έχουν άμεση ανάγκη για την απόκτηση άδειας για επαγγελματικούς λόγους. Σήμερα έχουμε μια διαμαρτυρία, διότι βρισκόμαστε 6 εβδομάδες χωρίς πρακτικές εξετάσεις, που σημαίνει, λόγω μιας αποχής των εξεταστών. Αυτό σημαίνει για μας μια μεγάλη οικονομική δυσκολία, από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά, για την κοινωνία, υπάρχουν πολλές εκατοντάδες υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι έχουν τελειώσει τον κύκλο της εκπαίδευσής τους και περιμένουν να δώσουν εξετάσεις. Και βέβαια δεν μπορούν να δώσουν. Φανταστείτε ότι μέσα σε αυτές τις εκατοντάδες των συμπολιτών μας υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι χρειάζονται το δίπλωμα το επαγγελματικό τους για βιοποριστικούς λόγους. Εμείς λοιπόν μαζευτήκαμε να κάνουμε μια διαμαρτυρία. Πρώτα απ' όλα να μπορέσει να βρεθεί τρόπος να πληρωθούν οι εξεταστές για το έργο που έχουν παράσχει μέχρι τώρα και να περιμένουν και να μπορέσει μέχρι να βγει ο νόμος που υποτίθεται ότι πρέπει να βγει ένας νόμος καινούριος. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας άνω των 74 ετών, οι οποίοι εμπλέκονται και αυτοί πλέον στο θέμα των πρακτικών εξετάσεων και θα θέλαμε να απεμπλακούν από τις εξεταστικές επιτροπές των υποψηφίων οδηγών, γιατί έτσι όλοι μαζί δημιουργούν σοβαρότατο πρόβλημα. Νόμο που θα ψηφιστεί, ο οποίος δεν έχει βγει και σε διαβούλευση ακόμα. Έτσι. Δεν ξέρουμε και τον νόμο. Και ζητάμε να βγει και αυτός ο νόμος σε διαβούλευση. Να δούμε, τέλος πάντων, όλοι οι εμπλεκόμενοι τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Και αυτό που μαζευτήκαμε εδώ, γιατί την περασμένη εβδομάδα είχαμε και μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, με τον κύριο Τατούλη, και μας υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να βρει τρόπο να πληρωθούν οι εξεταστές και να μπορέσουν να γίνουν εξετάσεις. Και θα πάμε και σε αυτόν να φύγουμε να δώσουμε. Κάνει κάποια πορεία τώρα. Τώρα θα πάμε μέχρι το Υπουργείο Μεταφορών, μέχρι τη Διεύθυνση Μεταφορών, με τα οχήματά μας. Οι διαμαρτυρόμενοι οδηγοί πήγαν μέχρι το Υπουργείο Συγκοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας στο Ναύπλιο για να υποβάλουν τα αιτήματά τους με τα οχήματά τους, ώστε να δώσουν έμφαση στο θέμα που απασχολεί όλη την Ελλάδα. Κάνουμε μια διαμαρτυρία κι εμείς. Ξέρεις τον λόγο. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι ο οποίος περιμένει. Εσείς είσαστε απειρωτοί. Εμείς λοιπόν κάνουμε μια διαμαρτυρία και ζητάμε πρώτα απ' όλα να πληρωθείτε εσείς για αυτά που σας προστάνει και τις αγγίσεις. Να μπορέσει να βγει ο νόμος αυτός ο περιβόητος στη διαβούλευση, να δούμε τέλος πάντων τι θα λέει για όλους μας. Και από εκεί και πέρα ζητάμε οι 74 να εξαιρεθούν από τη διαδικασία της πρακτικής εξέτασης μαζί με τους υποψήφιους οδηγούς. Λαμβάνω το χαρτί αυτό και θα το δώσω εγώ αμμοδίως, ας πούμε, στους προϊσταμένους, στον Αντιπεριφερειάρχη και στον Περιφερειάρχη για να λάβουν γνώση και τις ενέργειες. Ένας 27χρονος Έλληνας ομογενής ήταν ανάμεσα στα θύματα του μακελάρι της Καλιφόρνιας. Ο άτυχος νέος είχε σωθεί από το μακελιό που είχε γίνει στο Las Vegas με 58 νεκρούς σε συναυλία country μουσικής. Αυτή τη φορά δυστυχώς δεν στάθηκε τυχερός, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός από τα πυρά του πρώην πεζοναύτη.
12 νεκροί είναι ο τελικός απολογισμός της επίθεσης σε μπαρ της Νότιας Καλιφόρνιας της πόλης Thousand Oaks, όπου ο άγνωστος εισέβαλε και άνοιξε πυρ. Ο δράστης είναι ο Ian David Long και πρόκειται για έναν 28χρονο άνδρα, ο οποίος ήταν πρώην πεζοναύτης, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Ο 28χρονος, όπως έγινε γνωστό, έπειτα από έρευνα της αστυνομίας, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και η διάγνωση έγινε τον Απρίλιο, έπειτα από ένα συμβάν που διαδραματίστηκε στο σπίτι του. Ο άνδρας μπήκε στο μπαρ εστιατόριο Borderline λίγο μετά τις 11 τοπική ώρα, πέταξε καπνογόνα και άνοιξε πυρ με ένα ημιαυτόματο όπλο. Ο 28χρονος δράστης φορούσε καπέλο του baseball, γυαλιά ηλίου, μάσκα και ήταν ντυμένος στα μαύρα. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι από το εσωτερικό του εστιατορίου ακούστηκαν τουλάχιστον 30 πυροβολισμοί. Έντρομοι πελάτες στην προσπάθειά τους να σωθούν μπήκαν κάτω από τα τραπέζια ή έτρεξαν στις τουαλέτες για να κρυφτούν. Κάποιοι μάλιστα έσπασαν την τζαμαρία του μαγαζιού με σκαμπό και καρέκλες, ενώ άλλοι προσπάθησαν να κάνουν το ίδιο πράγμα με τα χέρια τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. 3 λεπτά αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί και ο δράστης, μόλις τους αντιλήφθηκε, άρχισε να πυροβολεί εναντίον τους, ενώ λίγο μετά αυτοκτόνησε. Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών, ένας αστυνομικός βοηθός ερήφη, όπως έγινε αργότερα γνωστό, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ λίγη ώρα αργότερα επέκυψε τα τραύματά του. Μάλιστα, ο βοηθός του Σερίφη, ο οποίος ήταν πατέρας ενός παιδιού, επρόκειτο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος του έτους και να συνταξιοδοτηθεί. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δεκάδες άτομα. Όπως έγινε γνωστό, ανάμεσα στους 12 νεκρούς ήταν και ένας Έλληνας ομογενής. Πρόκειται για τον 27χρονο Τηλέμαχο Ορφανό, ο οποίος μάλιστα ήταν παρόν και στο μαγκελιό στο Las Vegas τον Οκτώβριο του 2017 με τους πάνω από 58 νεκρούς. Ο Ορφανός είχε υπηρετήσει για 2,5 χρόνια στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον πατέρα του, είχε τραυματιστεί στην επίθεση στο Las Vegas, αλλά είχε βοηθήσει πολλούς να σωθούν. Η μητέρα του άτυχου νέου έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη το απόγευμα της Πέμπτης, ξεκινώντας με τη φράση: «Ο γιος μου ήταν στο Las Vegas και γύρισε σπίτι. Χθες δεν γύρισε. Δεν θέλω προσευχές, δεν θέλω καλές σκέψεις. Θέλω έλεγχο στη χρήση των όπλων. Και ελπίζω κανείς να μην μου στείλει άλλες προσευχές. Θέλω έλεγχο στη χρήση των όπλων, όχι άλλα όπλα». Ο 27χρονος ορφανός, σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν στο μπαρ εστιατόριο, τον τόπο όπου εκτελήχθηκε το μακελιό. Μόλις διαδόθηκαν τα νέα του θανάτου του, συγκλονισμένοι οι φίλοι του δημοσίευσαν στα social media μηνύματα θλίψης για τον χαμό του γελαστού και καλόκαρδου παιδιού που γνώριζαν. Σημειώνεται ότι το μπαρ ήταν γεμάτο με νεαρά άτομα, αφού φιλοξενούσε ένα event με έκπτωση για φοιτητές. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της επίθεσης που σημειώθηκε στην Καλιφόρνια, καθώς και την αλληλεγγύη στον Αμερικανικό λαό και την κυβέρνηση των ΗΠΑ στον αγώνα τους για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας, εξέφρασε και το Υπουργείο Εξωτερικών. Την ευθύνη για την επίθεση με μαχαίρι στη Μελβούρνη, κατά την οποία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος. Αρχικά, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε πει ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με τρομοκρατία. Αργότερα, οι αρχές έκαναν λόγο για ξεκάθαρη τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει ως τρομοκρατική την επίθεση ενός άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι εναντίον περαστικών και αστυνομικών στο κέντρο της Μελβούρνης. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αξιολογεί εκ νέου την ασφάλεια των επερχόμενων δημόσιων εκδηλώσεων υπό το φως αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης. Γνωρίζουμε κάποια πράγματα παραπάνω για το δράστη. Αρχικά δεν είχε κάποια ταυτότητα πάνω του, αλλά πιστεύουμε πως γνωρίζουμε ποιος είναι. Για επιχειρησιακούς λόγους η υπόθεση έχει περάσει στην αντιτρομοκρατική, αλλά και την υπηρεσία ανθρωποκτονιών. Η αντιτρομοκρατική πραγματοποιεί πάρα πολλές έρευνες. Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης μιλώντας με εκατοντάδες μάρτυρες που βρίσκονταν στο πολύ κεντρικό σημείο της επίθεσης. Δεν μπορούσαμε πραγματικά να δούμε πολλά μέχρι που ένας άντρας άρχισε να τρέχει στις γραμμές του τραμ και η αστυνομία τον ακολουθούσε. Ακούσαμε έναν πυροβολισμό, κάτι που μας τρόμαξε πολύ, και μετά είδαμε να καίγεται ένα αυτοκίνητο στην δεξιά πλευρά του δρόμου. Η αστυνομία μας έλεγε να μείνουμε μακριά. Ήμουν εκεί λίγο αφότου όλοι άρχισαν να τρέχουν. Τότε ήταν που είδα έναν πολύ ψηλό μαύρο άντρα κοντά στο αμάξι του και μετά κάποιος άλλος πλησίασε. Νομίζω ότι απλά κοίταζε αν όλοι είναι καλά. Και τότε ο μαύρος άντρας τον μαχαίρωσε. Κατόπιν άρχισα και εγώ να τρέχω. Σύμφωνα με τις αρχές, το αυτοκίνητο του δράστη περιείχε φιάλες αερίου. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν και τελικά σκότωσαν το θήτη την ώρα που τους επιτέθηκε για να τους μαχαιρώσει. Ο δράστης εξέπνευσε στο νοσοκομείο.
Σε απόγνωση βρίσκονται κτηνοτρόφοι που βλέπουν καθημερινά τις τιμές του γάλακτος να κατρακυλούν. Οι γαλακτοβιομηχάνοι αναζητούν το οικονομικό και καταφεύγουν σε βαλκανικές χώρες. Ο Ηλίας Κουμπούνης μιλάει για το θέμα, αλλά και τα αιτήματα των παραγωγών. Η πτώση των τιμών του αιγοπρόβειου γάλακτος έχει φέρει σε απόγνωση τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι βλέπουν μέρα με τη μέρα τις τιμές να κατρακυλούν, με αποτέλεσμα να συρρυκνώνεται ακόμα περισσότερο το εισόδημα των παραγωγών. Η δυσκολία διάθεσης του γάλακτος δημιουργεί ατέλειωτα προβλήματα στους κτηνοτρόφους σε ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο. Έχουμε μεγάλα προβλήματα και με τους θηροκόμους και γενικά μιλάμε, έχουμε πολλά τα προβλήματά μας που έχουμε αντιμετωπίσει. Πριν 4-5 χρόνια είχε φτάσει το γάλα πάνω από 1 ευρώ το πρόβιο και πάνω από 70 λεπτά το γίδινο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή τώρα να θέλουν να μας πάρουν οι θηροκόμοι το γίδινο γύρω στα 50 λεπτά το γίδινο και γύρω στα 70 λεπτά το πρόβιο. Λοιπόν, όπως ξέρετε, η φέτα και όλα τα είδη τυριά δεν έχουν πέσει από την τιμή που είχαν τότε με τώρα. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε οι κτηνοτρόφοι να ανταπεξέλθουμε, μιλάμε με τις ανάγκες που έχουμε και με τις οικογένειες σε αυτό, γιατί μία προβατίνα ή μία γίδα θέλει την ημέρα, θέλει ένα κιλό καρπό, τουλάχιστον ένα κιλό καρπό και ένα κιλό περίπου τριφύλι, χώρια τα έξοδα τα υπόλοιπα που έχουν. Το επάγγελμα του κτηνοτρόφου δεν αποφέρει έσοδα, γι' αυτό και οι νέοι δεν το προτιμούν πλέον, όπως αναφέρει ο πρόεδρος κτηνοτρόφων Λουτρακίου, Ηλίας Κουμπούνης. Οι νέοι, δεν έρχεται κανένας νέος τώρα να κάτσει με τα ζωντανά, λοιπόν, εάν δεν ανταμείβεται. Λοιπόν, κάποτε λέγανε, τουλάχιστον έχουμε που έχουμε, που λέει άρε βλάχο, που λέγανε παλιά, έχουμε που έχουμε, τι μας δυσφημίζανε σαν βλάχο σαν άλλο, τουλάχιστον να ανταμείβομαστε από κάποια άποψη. Οι κτηνοτρόφοι αποδίδουν την πτώση των τιμών στις εισαγωγές αιγοπρόβειου γάλακτος από βαλκανικές χώρες και στην απουσία πραγματικών ελέγχων στο γάλα που προορίζεται για την Παρασκευή της φέτας. Η Ελλάδα έχει, η γη της Χάμο έχει ένα ειδικό μέταλλο, η πέτρα και αυτό έχει κάτι συστατικά που δεν τα έχουν, μιλάμε άλλη χώρα και γι' αυτό θέλουν όλες οι χώρες, θέλουν να πάρουν ελληνικό γάλα. Αφού να καταλάβετε πριν κάνα 2-3 χρόνια, δεν ξέρω ακόμα αν έχει συνεχίσει, είναι ένας Γάλλος, είχε έρθει και είχε μαζέψει στην Πελοπόννησο και πιο πολύ στη Σπάρτη κάτω, γιατί είναι πετρώδης το μέρος και είναι πάρα πολύ καλό το γάλα το γίδινο. Το μαζεύανε ο κύριος Γάλλος και το πήγαινε, μιλάμε, στην Κίνα. Έστειλε στη Γαλλία αυτό που χρειαζόταν και το υπόλοιπο το πήγαινε στη Γαλλία. Από εκεί να καταλάβετε ότι το ελληνικό γάλα δεν συγκρίνεται με κανένα γάλα καμιανής χώρας. Γι' αυτό και άλλωστε πήραμε τις ονομασίες τη φέτας, αλλά όπως το πάμε και όπως δεν προσέχουμε και φέρνουν από γάλατα από άλλες χώρες στον Ατάλο, θα χάσουμε και την ονομασία τη φέτα την ελληνική όπως είναι. Ήταν πώς θα βγάλουν πιο πολλά λεφτά. Δεν τους ενδιαφέρει εάν είναι η ποιότητα ή οτιδήποτε, αρκεί να βγάλουν ποσότητα και να πάρουν λεφτά. Γιατί όπως σας είπα, το μέταλλο που έχει περιπίνει στην Ελλάδα βγάζει την καλύτερη φέτα εδώ. Λοιπόν, ρίχνουν άλλα γάλατα μέσα και τους ενδιαφέρει αυτούς, όπως καταλαβαίνετε, όλοι το οικονομικό. Ο Ηλίας Κουμπούνης αναφέρθηκε και στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο εργατικό κέντρο της Τρίπολης. Είχε μαζέψει πάρα πολλοί κόσμος, ήταν, γιατί είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι είναι απελπισμένοι. Λοιπόν, οι απαντήσεις που μας δίνουν τυροκόμοι, μιλάμε και όλοι, Ήπειρο, Δέλτα, όλοι οι γενικοί τυροκόμοι, μας απαντάνε, Φερρυππίν, ότι στο θα και θα δούμε και αν μας συμφέρει θα έρθουμε να τα πάρουμε και 1002. Δεν είναι ξεκάθαροι δηλαδή να μας πούνε τι θέλουν. Εμείς ζητάμε από το κράτος να δεσμεύσει κάπου, μιλάμε τους τυροκόμους, να μας δίνουν τα λεφτά που δικαιούμαστε, τουλάχιστον μέσα σε 2 μήνες, όπως παίρνουν Φερρυππίν, να πληρωνόμαστε ανά 2 μήνες και να μπορέσει Φερρυππίν να μας αυξήσει λίγο τη συνδεδεμένη, να μας δώσει λίγο παραπάνω από τη συνδεδεμένη, από τους ώστε την τιμή που χάνουμε από το τιμή του γάλακτος που χάνουμε, να μας αυξήσει λίγο τη συνδεδεμένη, να μπορέσουμε και εμείς να δοκιμήσουμε σαν οικογένειες.
Την Κυριακή διεξάγει το 36ο μαραθώνιο στην Αθήνα με ρεκόρ δρομέων στη φετινή διοργάνωση, που αγγίζει τις 55.000 συμμετοχές. Συγκινητική στιγμή θα αποτελέσει τον πέρασμα των αθλητών από το καμένο δάσος της Λεωφόρου Μαραθώνος, ξυπνώντας τραγικές μνήμες από τη φωνική πυρκαγιά του Ιουλίου. Οι συμμετοχές για τη φετινή διαδρομή των 10 χιλιόμετρων στο αθλητικό μαραθώνιο της Αθήνας άνοιξαν στις 18 Απριλίου, 7 μήνες πριν τον αγώνα. Έκλεισαν σε 40 λεπτά. Δεν υπάρχει πιο γλαφυρός τρόπος για να αποτυπωθεί η δυναμική που έχει αναπτύξει ο μαραθώνιος της Αθήνας από την εικόνα χιλιάδων ενδιαφερομένων τόσες εβδομάδες πριν το event να περιμένουν πάνω από υπολογιστές και smartphones τη στιγμή που θα δηλώσουν το παρόν. Κάποιοι ενδεικτικοί αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Νέο ρεκόρ φέτος με 55.000 δρομή συνολικά, προϋπολογισμός που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2006 βρισκόταν κάτω από τις 500.000. Το 2006 αποτελεί το έτος ορόσημο για το μαραθώνιο. Τότε συστάθηκε η ομάδα που έκτισε χρόνο με τον χρόνο, τη διοργάνωσε και την οδήγησε στη μορφή που βλέπουμε σήμερα, εξηγεί στη HuffPost Greece ο γενικός συντονιστής της όλα αυτά τα χρόνια, κ. Μάκης Ασημακόπουλος. Η ίδια ομάδα παραμένει σταθερά στο τιμόνι της. Σε τελική ανάλυση δεν σκεφτήκαμε ποτέ μόνο αθλητικά, αλλά κοινωνικά, πολιτιστικά, ιστορικά, τουριστικά και αναπτυξιακά. Ο μαραθώνιος αποτελεί ένα αντιξιακό γεγονός για τη χώρα μας, φέρνει πνοή στην οικονομία και κάνει όλους τους εμπλεκόμενους να νιώθουν ότι κερδίζουν. Στην περίοδο της κρίσης αποτέλεσε και τη μεγαλύτερη νότα αισιοδοξίας για τους Έλληνες. Αν και αγωνιστικά στο φετινό πρόγραμμα δεν θα υπάρχει κάτι καινούριο, η στιγμή που 18.500 και δρομής της κλασικής διαδρομής θα περάσουν μπροστά από το καμένο δάσος της Λεωφόρου Μαραθώνος θα φέρει στο μυαλό μνήμες τραγικές. Συγκεκριμένα, το πρωί της Κυριακής θα μοιραστεί στους συμμετέχοντες στο μαραθώνιο δρόμο μια πράσινη μπαντάνα, την οποία θα κληθούν να φορέσουν εφόσον το επιθυμούν στο κεφάλι τους όταν περάσουν μέσα από τις καμένες εκτάσεις, δημιουργώντας και συμβολικά ένα δάσος δρομέων με τα πράσινα κεφάλια ανάμεσα στα καμένα και τη μαύρη φύση. Τέλος, περίπου 10 λεπτά πριν την άφηξη του πρώτου τομέα στο Καλλιμάρμαρο, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ο ύμνος του Μαραθωνίου της Αθήνας, τον οποίο θελοντικά συνέθεσε ο Γιώργος Θεοφάνους και θελοντικά θα εκτελέσουν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και η χοροδία της ΔΕΗ ΔΕΔΙΕ. Ανησυχητική είναι η έρευνα Ελλήνων γεωεπιστημόνων για μεγάλα ενεργά ρήγματα που βρίσκονται κρυμμένα στο βυθό του Αιγαίου. 8 από αυτά, μάλιστα, εκτιμούν ότι μπορεί να δώσουν σεισμούς άνω των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο βυθός του Αιγαίου ανάμεσα στη Σκύρο, τη Λέσβο και τον Άγιο Ευστράτιο κρύβει συνολικά 19 μεγάλα ενεργά ρήγματα μήκους άνω των 7 χιλιόμετρων το καθένα, τα οποία μπορούν να δώσουν ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 6,1 έως 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. 8 από αυτά τα ρήγματα μπορούν να δώσουν σεισμούς άνω των 7 βαθμών. Αυτό προκύπτει από νέες έρευνες Ελλήνων γεωεπιστημόνων στην περιοχή, με υπεύθυνο της επιστημονικής ομάδας τον καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρη Παπανικολάου. Από τα 19 ενεργά ρήγματα που χαρτογραφήθηκαν τώρα για πρώτη φορά, μόνο τα 3 ήταν γνωστά κατά τις τελευταίες δεκαετίες και περιλαμβάνονταν στους σεισμικούς καταλόγους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Θαλάσσια Γεωλογία, εκτός από το ρήγμα του Αγίου Ευστρατείου που έδρασε με σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών, προκαλώντας 20 θανάτους το 1968, και το οποίο χρειάζεται κάποιους αιώνες για να ενεργοποιηθεί ξανά, καθώς επίσης 3 ακόμη ρήγματα που έδωσαν μικρότερους σεισμούς κατά τελευταία 30 χρόνια, τα υπόλοιπα ρήγματα μπορούν να δώσουν μεγάλο σεισμό. Μεγέθους 6,1 έως 7,3 βαθμών, χωρίς όμως να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί χρονικά, εάν αυτό θα συμβεί σε μερικά χρόνια ή σε δεκάδες χρόνια. Η νεολαία και ο αθλητισμός, αλλά και το δικαίωμα των προσφύγων και των μεταναστών στην εργασία, ήταν τα θέματα που έθεσε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός κατέθεσε τις προτάσεις του στην Επιτροπή Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής για την επόμενη περίοδο. Τα θέματα που έθεσε είναι νεολαία και ο αθλητισμός, αλλά και το δικαίωμα των προσφύγων και των μεταναστών στην εργασία. Νομίζω ότι για να έχει μια πολιτεία μαζικό εραστεχνικό αθλητισμό, πρέπει να έχει και σωστές υποδομές. Έχουν γίνει βήματα, σοβαρά βήματα τα τελευταία χρόνια. Αλλά και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να επιμείνουμε και να εστιάσουμε στην πλήρη και καθολική πρόσβαση σε δημόσιες και δημοτικές υποδομές. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω είναι η ένταξη προσφύγων και μεταναστών, κάτι το οποίο είχα αναλάβει και στο Συμβούλιο της Ευρώπης σαν πρόεδρος της αρμόδιας υποεπιτροπής, επικεντρώνοντας κυρίως την προσοχή μας στο δικαίωμα στην εργασία, διότι το δικαίωμα στην υγεία και στην παιδεία σε μεγάλο βαθμό έχει εξασφαλιστεί όχι χωρίς προβλήματα, δηλαδή υπάρχουν εκκρεμότητες εκεί και πρέπει να τις αναδείξουμε για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά επικεντρώνουμε την προσοχή μας κυρίως στο δικαίωμα της εργασίας, που είναι και ένας μηχανισμός ενσωμάτωσης πολύ ισχυρός, στα δικαιώματά τους για τις άδειες διαμονής που καθυστερούν και πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση της διαδικασίας,
Σε μικρότερα προβλήματα όπως η έκδοση ΑΜΚΑΦΗΜΗ, που και αυτά έχουν επιληθεί, αλλά ακόμα υπάρχουν διχογνωμίες στην εφαρμογή, και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο, διότι είναι νόμος του κράτους. Και βέβαια σε άλλα δικαιώματα όπως το δικαίωμα του αθλητισμού, που υπάρχουν προβλήματα στην έκδοση δελτίων συμμετοχής σε κάποιους αλλοδαπούς, οι οποίοι είτε είναι τούντες άσυλο, ακόμα και πρόσφυγες. Σε αυτό το σημείο να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες που θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο στην πρώτη και στην δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας. Η έβδομη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Κορινθίας βρίσκει πάλι τις ομάδες αντιμέτωπες. Οι αγώνες για την πρώτη κατηγορία θα διεξαχθούν το Σάββατο στις 3 η ώρα. Αναλυτικά οι αγώνες. Σαρωνικός Γαλατακίου Τενεάτης Αθηκίων. Άουλου Τράκη Άγιοι Θόδωροι. Πανκαμαριακός Αστέρας Δερβενίου. ΑΣ Κόρινθος 2006 Άγιος Γεώργιος. Ελλάς Βέλου Πανεμιατικός. Ατρόμητος Χιλιομοδίου Πας Κλένια. Πέλο Πασκιάτου Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Θύελλα Πετρίου ΑΟΣ Ευγολατιού. Η πρωτοπόρος Κόρινθος 06 προηγείται με 16 πόντους του Πέλο Πακιάτου, που είναι πίσω για 2 βαθμούς. Και ο Λουτρακίου έρχεται στη τρίτη θέση με 11 βαθμούς μαζί με τον Τενεάτη Αθηκίων και τον ΑΟΣ Ευγολατιού. Θα καταφέρει άρα για αυτή η αγωνιστική να ανατρέψει τη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Σημαντικοί αγώνες και στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος για την 7η αγωνιστική. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο και την Κυριακή 3 η ώρα το μεσημέρι. Οι αγώνες του Σαββάτου είναι Ιστιμιακός Πανσολυγιακός, Ηρακλής Λεχαίου, ΑΟΑΣ Προκάμπου. Οι αγώνες Κυριακής την ίδια μεσημεριανή ώρα είναι Άψα Γιάννης, Άοπερα Χώρας. Πανευρωστινιακός, Σύνδεσμος Φιλάχνων Λουτρακίου Ολυμπιακός. ΑΟΜΑ Ψού Άρης Βοχαϊκού. Θύελλα Κάτω Δημηνίου ΑΟΥ Λεχαίου. Ολυμπιακός Άσου Εθνικός Ξυλοκερίζης. Η δεύτερη κατηγορία βρίσκει τον Σύνδεσμο Φιλάχνων Ολυμπιακού Λουτρακίου στην πρώτη θέση με 13 πόντους, έχοντας μαζί του και τον ΑΟΠΕΡΑ Χώρας πάλι με 13 πόντους. Στη τρίτη θέση ο Εθνικός Ξυλοκερίζης με διαφορά ενός πόντου μετά τη μεγάλη του νίκη με τον Γιάννη. Δυνατές αναμετρήσεις αναμένονται στην 7η αγωνιστική για την επικράτεια των πόντων στην βαθμολογία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ηλέκτρα. Ακριβώς στις 10 ακολουθεί ο Αντώνης Μιλωνάκης με το εκρηκτικό δελτίο. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας νύχτα.